μόνο το αυτόμονα το κοντάκι σου μόνο. Μπράβο, πολύ ωραία. Ωραία κάτασπρα δοντάκια και ένα δωράκι για σένα. Μπορεί η λέξη οδοντίατρος και μόνο να τρομάζει αρκετά τα παιδιά, ωστόσο στο πλαίσιο του προγράμματος Υιοθετούμε Χαμόγελα, η εξέταση των παιδιών έγινε εύκολα σαν να συμμετέχουν σε παιχνίδι. Οι Λιλιπούτοι, οι μαθητές των βρεφονηπιακών σταθμών της Ιεράς Μητρόπολης Μαρονίας και Κομωτινής, συμμετείχαν στο πρόγραμμα της μη κυβερνητικής οργάνωσης Αποστολή της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, που υλοποιείται σε συνεργασία με γνωστή αλυσίδα σούπερ μάρκετ. Στόχος του συγκεκριμένου προγράμματος ήταν να διαπιστωθεί καλή στοματική υγιεινή των παιδιών και να τους δοθούν συμβουλές σημαντικές προκειμένου τα χαμογελά τους να συνεχίσουν να είναι φωτεινά και όμορφα. Βρισκόμαστε έτσι σε αυτή την ευχάριστη θέση να είμαστε σε ένα όμορφο περιβάλλον, το οποίο περιβάλλον γίνεται όμορφο γιατί υπάρχουν τα παιδιά μας. Και όλοι εμείς οι μεγαλύτεροι ζούμε, εργαζόμαστε και κινούμαστε, ούτως ώστε αυτά τα παιδιά να τους παραδώσουμε, σε αυτά τα παιδιά να παραδώσουμε ένα κόσμο ομορφότερο από σήμερα, με ηθικές, με αξία, αλλά και ό,τι σημαίνει για να μπορεί κανείς να ζήσει όμορφα και αξιοπρεπώς τη ζωή του. Έτσι λοιπόν σήμερα εδώ, στους δύο παιδικούς σταθμούς της Μητροπόλεως μας, τα παιδιά μας θα πληροφορηθούν, θα διδαχθούν, θα μάθουν για την υγιεινή των δοντιών τους. Φιλοξενούμαστε εδώ στους παιδικούς σταθμούς της Μητρόπολης για να μοιράσουμε οδοντόκρεμες και οδοντόβρουτσες της εταιρείας AIM σε κάθε παιδάκι. Εδώ στο συγκεκριμένο παιδικό σταθμό θα μοιράσουμε περίπου σε 132 παιδάκια οδοντόκρεμες και στον δεύτερο παιδικό σταθμό που θα δούμε αργότερα, άλλα 26. Μπράβο, ψηλάτε το πάλι. Πολύ ωραία, τα πλάνε με τα δοντάκια. Μπράβο. Την εξέταση των μικρών παιδιών ανέλαβαν οι οδοντίατροι Ελένη Καπογιάννη και Αναστασία Τεγοπούλου. Κληθήκαμε να έρθουμε εδώ σε δύο βρεφονηπιακούς σταθμούς της Μητρόπολης, τον Άγιο Ιωάννη το Δαμασκηνό και την Αγία Εκατερίνη, να μιλήσουμε στα παιδιά για τη στοματική υγιεινή, για το πόσο σημαντική είναι αυτή και για το τι πρέπει να κάνουμε για να προστατεύσουμε τα δόντια μας, έτσι ώστε να έχουμε ένα πολύ ωραίο χαμόγελο. Επιπλέον, θα κάνουμε μία αδρή στοματική καταγραφή στα παιδιά και θα δώσουμε σημειώματα στους γονείς για να ενημερωθούν για την κατάσταση του στόματος των παιδιών τους. Το πρόγραμμα που υλοποιεί η μη κυβερνητική οργάνωση Αποστολή σε συνεργασία με γνωστή αλυσίδα σούπερ μάρκετ μετά τον νομό Εύρου πηγαίνει στη Ροδόπη και συγκεκριμένα στην Ιερά Μητρόπολη Μαρονίας και Κομωτινής και σύμφωνα με τον Μητροπολίτη αναμένεται να βοηθηθούν πάνω από 150 οικογένειες. Αυτό το πρόγραμμα, το οποίο ξεκίνησε στις δύο Μητροπόλεις του Εύρου τον προηγούμενο καιρό, επεκτείνεται τώρα και στη δική μας Μητρόπολη και στη Ροδόπη και από αυτό το μήνα 150 με 200 οικογένειες περίπου θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα για ένα χρόνο. Τους ευχαριστώ και γι' αυτό και τον Μασούτη και την Αποστολή. Εύχομαι καλό καλοκαίρι. Εύχομαι στους γονείς να χαίρονται τα παιδιά τους και όλοι όσοι έτσι δραστηριοποιούμαστε σε αυτά τα δύσκολα χρόνια, να δίνει ο Θεός υγεία, δύναμη και φωτισμό, ούτως ώστε να ανταπεξέλθουμε στις δυσκολίες και να βγούμε από αυτές τις ποικιλώνυμες κρίσεις και να ζούμε έτσι όμορφα με τον φωτισμό του Θεού.